νιώθουν οι Έλληνες ότι χθες η αριστερή κυβέρνηση έβαλε το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα που μας έχουν προσφέρει οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και μια εξαετία και βάλατε οριστικά την ταφόπλακα στον ελληνικό λαό. Είμαι υπερβολικός? Θα έλεγα λίγο ναι. Νομίζω ότι μετά την ψήφιση του μνημονίου και αυτής της συμφωνίας που λέγαμε ότι είναι επώδυνη, μέρος αυτής ήταν και το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη παραπληροφόρηση και γύρω από το ασφαλιστικό και από το φορολογικό. Όσον αφορά το φορολογικό, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά ότι επιχειρήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια να μην υπάρχει μεγάλη αύξηση των φορολογικών τελετών και υπάρχει, θα λέγαμε, μια μικρότερη κλίμακα όπως αυτά κυμαίνονται τα ποσοστά. Άρα, αυτό που προσπάθησε η κυβέρνηση να διασφαλίσει είναι όσο δυνατόν μισθωτούς συνταξιούχους, νέους επιστήμονες και ακριβώς από ένα εισόδημα από 30.000 και πάνω και 50 ιδιαίτερα να υπάρξει ένα μεγαλύτερο ποσοστό, ένα μεγαλύτερο συντελεστής φόρων. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τώρα αυτοί που πλήρωναν όλη αυτή την ύφεση και τις συνέπειες της λιτότητας ήταν κύριοι συνταξιούχοι και μισθωτοί. Αυτή τη φορά λοιπόν μεταφέρθηκε και σε άλλες κατηγορίες αυτά τα μέτρα, τα επώδυνα που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά λόγω της υπογραφής της συμφωνίας θα έπρεπε να σπληρωθούν αυτά τα ποσά που έπρεπε. Όσο αφορά το ασφαλιστικό, γνωρίζουμε όλοι ποιος ευθύνεται για όλα αυτά και δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου, ούτε στην πολιτική μου αντίληψη να λέω ότι πάντα για καμένη γη. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν γνωρίζετε το χαρακτήρα μου. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά το ασφαλιστικό εκ των πραγμάτων δεν θα υπήρχε σύνταξη στις επόμενες γενιές. Κάποιος λοιπόν πρέπει να πάρει αυτό το πολιτικό κόστος να δει πώς μπορεί να υπάρξει ασφαλιστικό στη χώρα μας. Να υπάρξει δηλαδή και για τις επόμενες γενιές σύνταξη. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτό το ασφαλιστικό δημιουργήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συνθήκες ποιες είναι? Ότι αυτή τη στιγμή έχεις ένα πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας, άρα δεν έχεις εισφορές. Έχεις ένα μεγάλο ποσοστό αδύλωτης εργασίας, άρα αντιλαμβάνεστε δεν έχεις εισφορές. Και έχεις όλη αυτή τα 6 χρόνια λιτότητας που έχουν γονατίσει, αν θέλετε, τον ελληνικό λαό και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων δεν πληρώνουν εισφορές γιατί δεν έχουν, όχι ότι φοροδιαφεύγουν, δεν έχουν. Και υπάρχουν φυσικά κάποιοι που φοροδιαφεύγουν, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα έπρεπε και με βάση την εξοικονόμηστη δέσμευση, δηλαδή του 1,6 δις, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό και αυτό για να μην έχουμε οριζόντιες μειώσεις συντάξεων, μισθών κλπ. Αυτό επιχειρήθηκε να κάνει η κυβέρνηση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έφτιαξε αυτό το ασφαλιστικό. Δεν είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να είναι και σε αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, γνωρίζουμε όλοι ότι επιχειρήθηκε να υπάρξουν εισφορές και πάλι να μην επιβαρυνθούν τα χαμηλότερα στρώματα και να πάμε στο μέλλον. Κύριε Θεοδωρή, μήπως σαν αριστερή κυβέρνηση, σαν προχωρημένη κυβέρνηση αριστερή και που ο ελληνικός λαός 50 χρόνια περίμενε να έρθει κάτι σαν και εσάς, δώσατε πολλές ελπίδες και ξαφνικά είδατε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και πήρατε πίσω όλες τις ελπίδες και ο λαός σας τα χρέωνε όλα. Θα μπορούσε αυτό να το ισχυριστώ ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό όπως το λέτε. Όμως διαμεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί πραγματικά οι ελπίδες που είχαν δοθεί με τις εκλογές του Γενάρη ήρθαμε το Σεπτέμβρη και είπαμε ότι αυτή τη στιγμή υποκύψαμε, νικηθήκαμε και υπογράψαμε μια συμφωνία. Σε αυτή λοιπόν, με αυτή τη συμφωνία, είπαμε ότι θα την εφαρμόσουμε και όσο μπορούμε, ώστε να υπάρχει μια, αν θέλετε, με πιο δικαιότερο τρόπο. Αυτό που τι σημαίνει πρακτικά, ότι να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε τα φτωχότερα στρώματα. Νομίζω αυτό, ως ένα βαθμό, όχι στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε, αυτό και το ασφαλιστικό και το φορολογικό, αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, να μην πληρώσουν πάρα πολύ τα φτωχότερα στρώματα.